σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ από το Κάρβουνο, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου ανάμεσα σε Τέμπελγουλφς και Τρίτους Μπολόνια. Θα κινήσει το ματς με τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Θα έχουν την πρώτη επίθεση στα δικά τους χέρια. Οι Τέμπελγουλφς από τη μία μετρούν μία νίκη και μία ήττα μέχρι στιγμή στο κύπελο. Η νίκη κοντά στα Γκραν Καμάρια με 45-48, ήττα κοντά στην Πρεσόφ με 71-78. Και ελπίζουν σήμερα στην νίκη τους ώστε να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Ενώ από την άλλη η Virtus Bologna μετράει 2 ήττες σε 2 μάτς, η μία από την Πρεσόφ με 70-71 και η άλλη από τα Γκραν Καμάρια με 50-81. Πρώτη αυτή προσπάθεια για τους άσπρους. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Καρπούζος, Κουτρουλής, Κυριαζής, Μασοκώστας και Τζερεμές ξεκινούν για τους Τέμπελγουλφς, οι οποίοι θα ανοίξουν και το σκορ για το 2-0. Ενώ από την άλλη για τους έχουμε Κοντρότσο, Παθιάκη, Ιφαντή, Κουβάτσο και Μανιαδάκη στις πρώτες πέντε. Ιφαντής, Μανιαδάκης, βρήκε χώρο για να εκτελέσει για τρεις, έκανε airball. Μπαλά πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Συνέχεια τώρα με Τζερεμέ για τους Λυκούς. Μασοκώστας. Του δώσει και πάλι ο Κυριαζής, ο οποίος θα πάρει τώρα, θα εκτελέσει λίγο πιο πίσω από το ύψος των βολών και θα ευστοχίσει για το 4-0. Κοβάτσος, Ιφαντής στην περιφέρεια, θα πάρει και πάλι το τρίποντο, το βάλε, πήρε και το φάουλ και έχει ευκαιρία τώρα να βρει ένα τετράποντο. 4-3 πλέον. Πρώτη πόντη στο ματς για την Virtus Bologna. Αυτό το δύσκολο τρίποντο του Ιφαντή, ο οποίος έχει και δικαίωμα για μέση πνευματική βολή, θα την βάλει και αυτή, θα ισοφαρίσει έτσι με μία προσπάθεια. 4-4. Τζερεμές, Κουτρουλής, έπαιξε με τον Κυριαζή. Πάσα στο πλάι μας ο Κώστας για τρεις, δεν το βάζει και φαντίσει νική για να μαζέψει. Παφιάκης, η Φαντίσα το τολμήσει ξανά και μέσα, ξανά ο ίδιος. Έχει μπει ζεστά στο μάτς. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του τρίποντο για το 4-7 προβάδισμα πλέον για την Virtus Bologna. Τζερεμές έπαιξε με τον Μάσο Κώστα, προσπαθεί ο Καρπούζης να πάρει θέση. Κουτρουλής ψάχνει επιλογές. Καρπούζος στην κορυφή, Τζερεμές τώρα στα αριστερά, εκτελεί για δύο. Αναπηδάει μπάλα και μαζεύει ο Ιφαντής. Ο Τρότσος άφησε στον Κουβάτσο. Ο Τρότσος επιλέγει να κρατήσει. Τώρα θα παίξει με τον Μανιαδάκη. Βλέπει γύρω του ο Κουβάτσος. Παθιάκη σε ακόμα ένα μακρινό σούτ τη Virtus Bologna. Αυτή τη φορά δεν θα βρουν στόχο. Τζερεμές παίζει με μια μακρινή πάσα, πήρε ο Μασοκώστας. Κυριαζής για τρεις, όχι. Παθιάκης. Πέρασε τώρα το κέντρο. Μανιαδάκης είδε τον Κουβάτσο με το δεξί χέρι, εκείνος θα τελειώσει ωραία τη φάση για το 4-9. 0-9 το σέρι των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πήραν μπρος και έχουν φτιάξει τώρα μία απόσταση 5 πόντων από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έχουν μείνει στους 4 πόντους εδώ και αρκετές φάσεις. Καρπούζος πάσα στα δεξιά για να πάρει ο Τζερεμές στο δίποντο. Ρίσκει σίδερο, η κατοχή είναι για τους άσπρους, όπως λένε οι διαιτητές. Συνέχεια τώρα με τον Παφ.
Μαρτιάκη για την Virtus Bologna. Μαρτιάκη σε επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη, δεν ήταν καλή. Είχε στόχο τον Ιφαντή. Δεν μπορέσε να τον βρει, ενώ έχουμε την πρώτη αλλαγή για τους Steppenwolf. Στο μάτς πέρασε ο Παρασκευάς. Πήρε την θέση του Κυριαζή. Τζερεμές. Παρασκευάς. Πάλι Τζερεμές. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Κράτησε ο Κουτρουλής. Κατευθείαν πήγε να κάνει και την πάσα ο Τζερεμές. Πέρασε ωστόσο για τον Καρπούζο, ο οποίος δεν εκτέλεσε σωστά. Τα κάνει όλα μόνο εδώ ο Μανιαδάκης. Κράτησε και την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα. Τρίποδο τώρα του Κουβάτσου. Έχει και έστοχο. Μας ο Κώστας έχει 3 άσους φανέλες μπροστά του. Και πάλι μπάλα θα πάει σε εκείνον. Από το πλάι δεν μπορεί, έκανε ένα κοντό σουτ. Αστόχησε και τώρα η Φαντής, ο οποίος θα γυρίσει ανάμεσα από δύο. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ, σηκώνει και εκεί υπότικα τον Καρπούζο. Και θα πάει τώρα στην γραμμή για δύο βολές ο παίκτης της Virtus. Μέσα η πρώτη. Δύο βολές για το 4-11. Στήριγμα για φάουλ τώρα που το έχει κάνει ο Κοτρότσος από τους φιλοξενούμενους. Ενώ ο Γεράνιος τώρα πέρασε το μάτς για λογαριασμό των κυπεδούχων και δίνει και συνέχεια με τον Τζερεμέ. Να αφήνει στο πλάι ένα σουτ για δύο πόντους, αλλά άστοχο. Σε καλύτερη θέση για να μαζέψει ο Παρασκευάς. Με δυσκολία βρήκε την πάσα για τον Μάσο Κώστα. Σηκώθηκε από κοντά και σκόραρε ο Κουτρουλής από πίεση. Δίνει τη λύση μετά από ώρα στην ομάδα του. Την ξεκολλάει από τους 4 πόντους, 6-11 πλέον. 4-38 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Με ένα καλό δοσκούτ από τη γωνία του Μανιαδάκη. Θέλει να τρέξει τώρα ο Κουτρουλής. Θα τα κάνει όλα μόνος του, θα σκοράρει κιόλας. Ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 8-11 ο Κουτρουλής αναλαμβάνει δράση. Ξυπνάει κάπως τους Steppenwolf και τους παίρνει στο μείον. Στο μείον 3. Που μπορεί να γίνει και μείον 2 αν εξοχίσει και στην βολή. Ενώ ο Ζωγραφάκης πέρασε το μάτς για την Virtus. 9-11. Η Virtus, η οποία έχει μόνο μία αλλαγή διαθέσιμη. Με εξάδα έχουν κατέβει σήμερα οι φιλοξενούμενοι. 9 άτομα από την άλλη διαθέσιμα για τους Steppenwolf. Μανιαδάκης δεν θα περάσει η πάσα του. Απομένουν 3 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των άσπρων. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν. Φαντής θα πρέπει να σηκωθεί, δεν θα τα καταφέρει. Έτσι αν εκμεταλλευτεί για αυτή η επίθεση, αλλά θα γίνει γρήγορα το λάθος από την πλευρά των Steppenwolf. Και έτσι και πάλι επιστρέφουν σε θέση επίθεσης οι άσπροι. Παθιάκης θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Μαζεύει και ο Παρασκευάς Τζερεμές τώρα. Προσποιήθηκε ο Παρασκευάς, έκανε βήματα. Μια αλλαγή για τους Steppenwolf, ο Κυριακίδης τώρα στο μάτς στην θέση του Τζερεμέ. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Έγινε πάνω στον Κουτρουλή, αν προλάβα να δω καλά. 3-29. Το ρολόι, τόσο μας απομένει για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Η
Γεράνιος άφησε έξω. Κουτρουλής κερδίζει το φάουλ από τον Ζωγραφάκη. Γεράνιος Παρασκευά θέλει να γυρίσει. Κρατάει σταθερό, πασάρι σε αντίπαλο όμως. Ζωγραφάκης. Πάσαρε. Δεν μπορούσε και ο Παθιάκης. Νέα ευκαιρία με Φαντί και καλάθι. Για το 9-13. Φαντίς είναι αρκετά δραστηριός σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά του παιχνιδιού. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει αξίμως από την πλευρά της Μπολόνια. Παρασκευά τώρα από κοντά και από την πίεση του Μανιαδάκη δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Παθιάκης. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του Κουβάτσου. Θα γίνει το λάθος έτσι από την Δέρτζ Μπολόνια. Τσάδας τώρα αντικαθιστά τον Μάσο Κώστα για τους Τέμπελγουλς. Ενώ ο Κυριακίδης κατεβάζει τώρα για τους γηπεδούχους. Λίγο πριν πούμε στο τελευταίο δίλεπτο της περίοδου. Κουτρουλής, Παρασκευάς. Γεράνιος κατευθείαν πήγε να περάσει την πάσα, κράτησαν ωστόσο οι γηπεδούχοι. Επέλεξε να εκτελέσει εδώ Παρασκευά σε καλύτερη θέση ο Ιφαντής για να μαζέψει το αμυντικό rebound. Και τώρα ο Παθιάκης. Παίξε με τον Ιφαντή. Πάει κοντά ο Ζωγραφάκης, επιλέγει να κρατήσει ο Ιφαντής. Γυρίζει παρά λίγο να μπερδευτεί. Ο Βάτσος βλέπει το ρολόι. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα απειλήσει, θα εκτελέσει, δεν θα βάλει το καλάθι. Κυριακίδης. Πήρε και πάλι από τον Ζάτα. Και εκτέλεσε για 3, όχι καλά. Θα καθαρίσουν τελικά το rebound οι άσπροι. Μαθιάκης πάει μόνος του, στέκεται στον αέρα. Θα μπει μέσα η μπάλα. Έχει κερδίσει και το φάουλ 9-15. Μία ανάσα από το έμεσο τρίποντο πλέον ο Παθιάκης. Θα χάσει όμως τη βολή του. Ζάτας. Κουτρουλής. Του δώσε ξανά. Μπάλα θα φτάσει στον Γεράνιο που έδειξε σε λάθος τον Ιφαντής. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Και τώρα το Γραφάκης. Έχασε την κατοχή. Κουτρουλής. Παρασκευάς πάει από τα αριστερά. Εκτελεί. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 11-15. Μισό λεπτό ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα στην διάθεση των Τέμπελγουλφς. Ένα τρίποδο τώρα από τον Παθιάκη. Φαντής. Δύσκολα. Μας δεν το παρασκευάσει. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Τρουλής στα 4. Ο Τρουλής πατάει γερά, προλαβαίνει το ρολόι. Στη λήξη του χρόνου μετράει κανονικότατα το καλάθι από τον Ζάτα. Θα προλάβει πριν λήξει ο χρόνος, πριν ακουστεί η κόρνα και θα διαμορφώσει το 13-15 με το οποίο αφήνουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος με τους Τέμπελγουλφς να βρίσκονται στην επίθεση, αλλά την Δύρτη της Μπολόνια είναι αυτή που έχει το προβάδισμα με 13-15. Έγιωσαν κιόλας τώρα οι φιλοξενούμενοι. Μανιαδάκης, αυτή στον Ζωγραφάκη. Πάσα στο πλάι. Παθιάκης, δεν θα περάσει πάσα. Κυριακίδη σηκώνεται, ο ίδιος θα γραπώσει την μπάλα ξανά στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Δεν το έκανε το χατήρι εδώ η μπάλα, παρέμεινε το 13-15.
Σε γέφυρε ο Παθιάκης, Σιφαντής. Έχει ορθεί το βλέμμα του, βλέπει τις επιλογές του, ζωγραφάκι τώρα στην κορυφή. Θα παίξει και πάλι με τον Ιφαντή, προσποιείται αυτό στην πάσα, θα πάρει την εξέλιξη, θα κάνει airball. Προσπαθούν να σώσουν οι φιλοξενούμενοι, χάνεται τελικά η κατοχή. Ζάτας Κυριακίδης προστατεύει την μπάλα. Και πήρε τώρα ο Τζερέμες. Πάλα κατάληγε στον Κυριακίδη, 7 δευτερόλεπτα έχουν στη διαθέση τώρα οι γηπεδούχοι. Δεν είναι καλό το σουτ. Ηρεμία ζητάει ο Μανιαδάκης. Ένα τρίποδο τώρα από τον Ιφαντή, εκτελεί από τη γωνία. 13-18. Έχει πάει καλά μέχρι στιγμής πίσω από την γραμμή του τρίποντου. Αυτό ήταν το τρίτο δικό του. Κλεισμένος εκεί ο παίκτης των Τέμπελγουλφς, ο Παρασκευάς, Ζάτας για 3, δεν έρχεται η απάντηση. Μπερδεύτηκαν εκεί για λίγο η Φαντής και ο Κοτρότσος, καθάρισαν τελικά το rebound. Μιαδάκης. Μια σκαστήπασε για τον Ιφαντή, βλέπει μόνο μπλε φανέλες γύρω του. Το γραφάκι θα το πάρει, θα το βάλει για αυτός. 13-21. Δεύτερο συνεχόμενο έξοχο σούτ από μακριά. Διαφορά πλέον στο συν 8. Γεράνιος από τέτοιο συμβολό. Εκτελεί για 2-15-21. Να πούμε πως σε περίπτωση νίκη της Δίρτους Μπολόνια απόψε πάμε σε τριπλή ισοβαθμία, καθώς τα Γκραν Καμάρια ιτήθηκαν από την Πρεσόφ και έτσι τρεις ομάδες θα έχουν μία νίκη και δύο ήττες στον συγκεκριμένο όμιλο. Έτσι θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τις διαφορές για να δούμε και ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Δεν μπορούσε να τελειώσει καλά εδώ την φάση ο Κυριακίδης. Επιμένει ωστόσο η Τέμπελγουλφς. Θα το πάρει τώρα το τρίποντο. Αλλά στοχεί ξανά ο ίδιος. Φαντής. Από την κορυφή με τη βοήθεια του ταμπλό τώρα. 15-24 ο Φαντής. Κάνει τρομερά πράγματα από το τρίποντο. Έχει προσφέρει τα μέγιστα μέχρι στιγμής για την Virtus Bologna ώστε να φτάσει στο σημείο 9 πλέον. Ζάτας, Τζερεμές, ύψωσε, δεν εκτέλεσε καλά. Θετικό rebound όμως και στην επίθεση παραμένουν έτσι λυκοί. Γεράνιος ψάχνει κάποια πάσα, νομίζω εκεί θα μπορούσε να εκτελέσει και ο ίδιος, είχε χώρο. Ωστόσο προτίμησε να ψάξει κάποιο συμπαίκτη. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των γηπεδούχων. Ο Κυριαζής και ο Τζερεμές έχουν επιστρέψει. Το γραφάκι βγήκε στην περιφέρεια. Παίρνει τη δεξιά πλευρά, κάνει τη λάθος πάσα, μας ο Κώστας ήταν εκεί. Και τώρα θα τρέξει 2-2. Μπερδεύτηκε όμως εκεί με τον Τζερεμέ, δεν του πασάρε καλά την μπάλα. Έδειξε και εκείνος να εφημιδιάζεται, έγινε έτσι το λάθος, παραμένει το 15-24. Κρατάει στην γραμμή, τώρα στην πίσω από τη γραμμή τρυπώ το ο Παθιάκης. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση και με κάπως εδώ τυχερό τρόπο η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι για το 15-26 και αυτή είναι και η πρώτη διψήφια διαφορά των φιλοξενούμενων. Το σκέφτηκε αρκετά ο Κυριαζής, το πήρε το τρίποντο, δεν το έβαλε. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Κοτρότσου. Ο Κοτρότσος θέλει να τελειώσει μόνο στη φάση. Μαζεύει ο Ζάτας. Μας ο Κώστας, αυτός το πλάι, Τζερεμές. Ζάτας,
και πάλι μας ο Κώστας στα δεξιά. Τελειάζεις για δύο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound στη λίστα για τους Timberwolves. Και τρίποντο στην συνέχεια από τον Μασοκώστα. 18-26. Έχουν ανανεώσει αρκετές επιθέσεις τους οι γηπεδούχοι. Βρίσκουν τη λίστα τώρα από μακριά. Μειών στους 8 και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στην δράση. Τον Κοτρότσο να οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βάτσος βρήκε την πάση για τον Ζωγραφάκη. Μπάλα σταματάει στο σίδερο. Τώρα Τζερμές πέσει γρήγορα για τον Κυριαζή. Πάει προς τα μέσα εκείνος, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. 20-26. Ζωγραφάκης. Γύρισε ο Κουβάτσος, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Συνέχεια με Ζωγραφάκη τώρα για τους άσπρους. Μένει φυλά ο Ζάτας, τον παρενοχλεί για λίγο, δεν καταφέρει να κλέψει. Κουβάτσος ανάμεσα από δύο. Ζάτας είναι εκεί για να μαζέψει. Και τώρα αφήνει στον Τζερεμέ. Του φύγει όμως η μπάλα και κλέψαν και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Η Φαντής θα γυρίσει, ωραία, εξαιρετική πάσα. Δεν μπήκε το καλάθι, κρίμα. Θα ήταν το highlight του αγώνα αυτό. Από την πανέμορφη ενέργεια του Φαντή. Όπως και να έχει, πήραν το φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Στην γραμμή είναι ο Παθιακής, ο οποίος έχει βάλει ήδη την πρώτη, 20-27. Έξω η δεύτερη, παραμένει διαφορά σε 7 πόντους. Ο Κώστας. Αυτή στον Ζάτα, ωραία, θα ξεφύγει, θα φτάσει και μέχρι μέσα, το χάσε όμως. Και σε κουμπίς τελευταίος ο Ιφαντής, έφτασε θέση πολύ σε εκείνο ρίδερα ο Ζάτας. Αλλά έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Πανιαδάκης τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, παίρνει την θέση του Παθιακή. Μας ο Κώστας δεν θα περάσει πάσα του. 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Timberwolves, οι οποίοι θα ξαναπάνε στην επαναφορά. Κυριαζής. Μας ο Κώστας έκανε το κόψιμο, πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν, όχι καλά. Τελευταίο τρίλεπτο ακόμα για... Τελευταίο τρίλεπτο τώρα για το ημίχρονο. Σταφέρα με το υπερπρόβαδισμα στο μάτσι φιλοξενούμενοι. Η Φαντή θα γυρίσει, αφήνει την ωραία πάσα για τον Κουβάτσο και αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 20-29. Γιατζής. Γύρισε, εκτέλεσε. 22-29. Έσπασε η πίεση. Μητάκης, ανάποδο λέει, από ωραίο καλάθι για το 22-31. Τζερεμές τώρα. Ζατάς. Στην κορυφή ο Κυριαζής. Μας ο Κώστας θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη. Θετικό rebound του Τζερεμέ. Θετικά rebound είναι ένα στο μέσο που το έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής οι Timberwolves. Ωστόσο δεν τις έχουν αξιοποιήσει όλες τις δεύτερες ευκαιρίες. Μανιδάκης. Μανιαδάκης, με συγχωρείτε. Έγινε το κλέψιμο. Τζερεμές. Έπαιξε με τον Μάσο Κώστα και αυτός με τον Ζάτα πατάει γερά, σηκώνεται, θα βρει μόνο σίδερο. Μπάλα για την τρίτη του Μπολόνια. Ναι, έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Με τον Κουτρούλη να επιστρέφει. Μανιαδάκης αργά αργά.
ξεκίνησε ο Γραφάκης. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Κυριαζίδης 3 εναντίον 3. Δεν βιάζεται όμως. Πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση εδώ οι γηπεδούχοι. Πέρασε ανάμεσα από δύο κουτρουλίστ. Δεν τελείωσε καλά. Δεύτερη ευκαιρία. Ακόμη μια. Και φάουλ επάνω στον Κυριαζή. Ο οποίος θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Τριάντα ένα. Φαντής. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα. Μιαδάκης σηκώθηκε μετά από τρίπλα, δεν έβαλε το καλάθι. Πέρασε ο Κουτρουλής. Ζάτας βλέπει απέναντι τον Τζερεμέ, ο οποίος είχε χώρο. Πάσα του δεν ήταν και τόσο καλή, κράτησαν ωστόσο οι Τεμπελγούλς. Ζάτας έπαιξε με τον Κυριαζή. Τζερεμές τώρα θα το πάρει το τρίποντο. Αλλά θα περάσει κατευθείαν εκτός. Και έχουμε τώρα μια τελευταία επίθεση για την Virtus Bologna. Κάποια δέκατα διαφορά στην, στα δύο χρονόμετρα. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Νιαδάκης κρατάει στα 7. Κάνει το βήμα πίσω, αφήνει την πάσα στην γωνία, θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας ο Κουβάτσος. Τρίποντο στη λήξη του χρόνου, 23-34. Και αυτό είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος, η οποία μόλις ξεκίνησε εδώ στο Κάρβουνο. Στο 23-34 βρίσκεται τώρα το σκορ. Ένα προβάδισμα 10 πόντων έχουν στα χέρια τους τώρα οι φιλοξενούμενοι της Μπολόνια. Από την άλλη, οι Τέμπελγουλφς εξακολουθούν να κυνηγούν στο μάτς. Κατάφεραν νωρίτερα να μειώσουν τους 6 πόντους. 20-26 είχε γράψει τότε ο Κυριαζής. Θα γίνει εδώ για το φθηνό λάθος, αφού πρώτα ήρθε και το καλάθι για το 25-34 των Λύκων. Κυριακίδης. Κρατάει ο Κουτρουλής, κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Το μαζεύει ο Μανιάδακης. Του διασχίζει αρκετά μέτρα, θα τα κάνει όλα μόνος του, αλλάζει και χέρι στον αέρα, τρομερή προσπάθεια για το 25-36. Μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια εδώ από τον Μανιαδάκη. Πήγε σε αυτό το post to post για να ανεβάσει και πάλι την διαφορά σε διψήφιο. Κυριακίδης, ανάποδο λέει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη επίσης. 27-36. Γραφάκης. Πήρε ο Μανιαδάκης. Κάνει το step back. Αστοχή στην προσπάθειά του και τώρα πήρε ο Κουτρουλής. Σηκώθηκε. Δεν το έβαλε. Ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί ο Κοτρότσος. Βρεθεί στο παρκέ. Θα ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Θα πέρασε εκτός τώρα ο παίχτης της Virtus Bologna. Στο μάτς θα επιστρέψει ο Ιφαντής. Πρέπει να γίνει η αλλαγή, καθώς έχει δοθεί.
Έτσι επέστρεψε ο Ιφαντής. Και συνέχεια τώρα με τον, τον Πασιακή. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Το παραδέχεται κιόλας ο Κουμπάτσος. Τζερεμές. Παρασκευά θέλει να απειλήσει. Έχει στην πλάτη τον Ιφαντή. Τη βοήθεια και ο Μανιαδάκης. Τρίποδο τώρα μαρκάρισε από τον Τζερεμέ στο χ για το 30-36. Διαφορά πέφτει και πάλι στους 6 πόντους. Κουμπάτσος αυτού στον Μανιαδάκη. Αλλάξε κατεύθυνση. Πάσαρε τελικά στον Ιφαντή. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα όμως. Ευκαιρία έτσι για τους Timberwolves ώστε να πλησιάσουν κι άλλο. Θα μπορέσουν να βρουν κάτι καλό από αυτή την επίθεση. Θέλει να πάει προς τα μέσα, Παρασκευάς. Κοντράρει και τον Ιφαντή. Θα τα καταφέρει τελικά με τη δεύτερη προσπάθεια. 32-36. Το Γραφάκης έπαιξε με τον Μανιαδάκη. Και τώρα Ιφαντής προσπαθεί να γυρίσει. Έκλεισαν τρεις παίχτες τον Timberwolves. Τον ανάγκασαν να κάνει βήματα. Τώρα να σκούπισε το παρκέ. Να συνεχίζει το μάτι στο Τζερεμές. Βγάζει την επίθεση τώρα του Timberwolves και αφήνει τον Κυριακίδη. Μια προσποίηση από τον Παρασκευά και τώρα Τζερεμές. Κυριακίδης για 3. Όχι, δεν είναι καλό το σούτ. Ο Τρότσος έκανε καλή κίνηση, έχει καλό τελείωμα. Διακίδης, παρά λίγο να μπερδευτεί, ωστόσο κρατσάνει οι Timberwolves, παίρνουν και κέρα το κέντρο. Θα προς τα μέσα ο Κουτρουλής, υπάρχει φαουλ. Το 0 πρέπει να το κάνει ο Μανιαδάκης. Και έτσι έχουμε βόλες τώρα. Έξε πρώτη βολή. Έξε και η δεύτερη. Πασιάκης. Κάνει σταυρωτές, αφήνει στον Μανιαδάκη του να κόψει. Ένα τρίποντο από την δεξιά πλευρά, ευστοχή ο Ζωγραφάκης. 32-39. Μετά από ώρα έρχεται η λύση. Και πάλι από την περιφέρεια για, για την δίδυση της Μπολόνια. Μετά το μικρό σέρι των Timberwolves, ψηλότερα εκεί ο Κουτρουλής, θα κοπεί στην συνέχεια. Ο Καραμανιαδάκης στο ανοιχτό γήπεδο, πατάει γερά, παίρνει τα βήματα, τελειώνει με το δεξί lay-up για το 32-41. Κυλιαζής. Κυλιακίδης έδωσε στον Παρασκευά, ωραία, φτιάξε χώρο για τον εαυτό του. Τον αξιοποίησε, 34-41. Και ο Παρασκευάς αρκετά δραστήριος και αποτελεσματικός για τους Λυκούς. Κουβάτσος το θέλει, το τρίποδο το πήρε, αλλά αυτό δεν κατέληξε στον στόχο.
το καλάθι για τους γηπεδούχους και μαζεύει ο Μανιαδάκης, ασχολείται. Ο Παχιάκης. Τώρα είναι ο Μανιαδάκης. Θα βάλει αρκετό ύψος στην προσπάθειά του, δεν θα καταλήξει αυτή, θα κάνει στο Στεφάνη. Τζερεμές. Κυριακίδης, ωραία κίνηση, στέκεται για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι, παραμένει και το 34-41. Μανιαδάκης άφησε τον Κοτρότσο, Παθιάκης τώρα θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Ίσα ίσα που βρήκε ο Στεφάνη μπάλα, κατέληξε εκτός στην συνέχεια. Και έχουμε αλλαγή για τους Temple Bulls, ο Μασόκος στο μάτς αντικαθιστά τον Κυριακίδη. Μασοκώστας Παρασκευάς στο ύψος των βολών, θα πλησιάσει κι άλλο και θα εκτελέσει. 36-41 και έχουμε και διακοπή για time out. Επανέφεραν οι φιλοξενούμενοι 3 και 37 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος εδώ στο Κάρμουνο. 36-41 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Σταθερά προηγούνται οι ασπρόμαυροι. Προσπαθούν να γίνουν πιο απειλητικοί για να πλησιάσουν οι Temple Bulls. Κουβάτσος τώρα στα 5 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να τα βάλει με όλους. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Και θα πάει και στην γραμμή τώρα για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Σίδερο η δεύτερη, μαζεύσε ο Τζερεμές. 36-42. Τζερεμές από το πλάι. Δεν μπορεί να ευστοχίσει. Και τώρα Μανιαδάκης. Μπάλα πάει στα χέρια του Ιφαντή, που θα το τολμήσει από την δεξιά πλευρά. Δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound οι γηπεδούχοι. Ναι, ευκαιρία έτσι για την Τύρτους. Μπάλα περνάει εκτός μετά από την παρέμβαση του Κουτρουλή. Και έχουμε 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πάσα χέρι με χέρι για τον Μανιαδάκη, 7 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει 3-2. Θα πασάρει στο 1 δευτερόλεπτο στο τσακ, πρόλαβε εκεί. Ο Παθιάκης δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά. Γρήγορη επίθεση εδώ για τους γηπεδούχους και ένα τρίποντο από τον αμαρκάρι στο Μασοκώστα. 39-42. Διαφορά πλέον στους 3. Μανιαδάκης, ωραία, εκεί πήρε το κατάλληλο ύψος η μπάλα και κατέληξε μέσα στο καλάθι. 39-44, άγγιχτο μπήκε αυτό το σουτ. Μέσα από δύο εκεί ο Κυριατζής κερδίζει το φάουλ και τις βολές. Τρίτο ομαδικό εν στο μεταξύ για την Δέρτους Μπολόνια, ένα ομαδικό από την πλευρά των Temple Bulls. Ενώ έγινε. Όχι, δεν έγινε το φάουλ. Και την επαναφορά τώρα. Φιλοξενούμενη ζήτησε ο Κουβάτσος αυτόν πήγε μπαλά. Αφιάκης
πιεζόμενος, μαζεύει την μπάλα στον αέρα, προσπαθεί ξανά ο ίδιος. Υπάρχει νέο, υπάρχει σφύριγμα τώρα βασικά. Για φόλ που το έχει κάνει ο Κυριαζής, ο οποίος φαίνεται να διαφωνεί. Είναι το τρίτο δικό του από ό,τι μπορέσα να ακούσω. Θα μπει η πρώτη βολή από τον Παθιάκη. Μέσα και η δεύτερη. 41-46. 1,5 λεπτό ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Τερεμές. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Παθιάκης κρατάει. Πάει από τα δεξιά. Τον ακολουθεί ο Κουτρουλής. Κουβάτσος εκτελεί. 41-49. Απομακρύνονται και πάλι στους 8. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκουν λύσεις από μακριά. Παρασκευάς. Πάει στον ανάποδο λεϊά, το οποίο δεν είναι καλό. Ναι, ευκαιρία για τους λύκους. Μας ο Κώστας, να δούμε αν θα απαντήσει. Δεν θα το κάνει. Απαντήσει εκεί. Είχε πάρει καλύτερη θέση και αφήνει τώρα στον Μαθιάκη. Κουβάτσος με το δεξί χέρι θα τελειώσει ωραία. Τον βοήθησε και το ταμπλό. 41-51. Σε φεύγουν και πάλι σε δεξί το νούμερο οι φιλοξενούμενοι. Δείχνουν να λειτουργούν πιο σταθερά στην επίθεσή τους. Άστοχο εδώ το τρίποντο. Στήριγμα για φαουλ τώρα από τον Παθιάκη, είναι το τέταρτο για την Virtus Bologna, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Έγινε η επαναφορά και κρατάει ο Κυριαζής, όχι αφήνει στον Παρασκευάς τώρα. Τερεμές. Εκτός οροπίας ο Κυριαζής βρίσκει στόχο. 43-51. Ένα μακρινό σου τώρα. Δεν θα βρει στόχο. Φινάλ λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο. 43-51 το σκορ. Από κοντά θα μειώσει ο Κυριαζής. 45-51. Βγήκε στην περιφέρεια ο Ζωραφάκης, έπεσε με τον Ανιφαντή. Κόβηκε εκείνος. Γεράνιος πίνει στον Κυριαζή. Θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ζωραφάκης, Μανιαδάκης με συγχωρείτε. Χέρι με χέρι και πάλι για τον Μανιαδάκη, ο οποίος θα βγει στην περιφέρεια, θα εκτελέσει. Φάνηκε να πηγαίνει καλά το σούτ, αλλά δεν είχε πολύ δύναμη από ό,τι φάνηκε. Κυριαζής, μπαίνει δυναμικά ο Ιφαντής. Κράτησαν οι Τέμπελγουλς. Μας απέναντι για τον αμαρκάριστο Κουτρουλή, ο οποίος εκτελεί για τρεις. 48-51 τώρα. Στους τρεις πλέον. Κουβάτσος. Παντής. Φτιάχνει επιλογές. Αυτός είναι Μανιαδάκη. Αυτός θα εκτελέσει όπως όπως για να προλάβει το ρολόι. Δεν τα καταφέρνει. Παραμένει στο 48-51. Πάσα έξω. Κουτρουλής βρήκε τον Μασό Κώστα, ο οποίος έμεινε με χώρο. Θετικό rebound του Κυριαζή, δεν μπορεί αρχικά. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές.
περνάμε τις δύο εκτός και συμβολές του Κυριαζή. Πατής. Έγλεψε ο Γεράνιος, θα δούμε, μπορούν να περάσουν μπροστά τώρα οι Τέμπελγουλς. Πέρασε η πάσα, ήρθε το φάουλ. Πάνω στον Κουτρουλίπη δείξαν εκεί δύο παίχτες της Δίρτης Μπολόνια. Κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Τώρα στη γραμμή ο παίχτης των Λίκων, ο οποίος μπορεί να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Ισοφαρίζει αρχικά 51-51. Και 52-51 οι Τέμπελγουλς μετά από τα πρώτα λεπτά βρίσκονται και πάλι στην θέση του οδηγού. 7-37 πριν το φινάλε. Ο Πατής βρέθηκε στο παρκέ, έχει προηγηθεί το φάουλο από τον Κυριαζή. Θα είναι το πρώτο μαδικό των γηπεδούχων. Τέταρτο, αν άκουσα καλά, για τον Κυριαζή. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επόμενες φάσεις. Ενώ σκουπίζεται και το παρκέ εκεί στο σημείο που προσγειώθηκε ο Ιφαντής. Έγινε επαναφορά, πήρε ο Παθιάκης και εκτέλεσε για τρεις, έκανε airball. Μπάλα που καταλήγει κατευθείαν εκτός. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο καλάθι από την πλευρά της Δέρτους Μπολόνια στην τέταρτη περίοδο. Παραμείνει άσφαιρη σε αυτά τα σχεδόν 3 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στη συγκεκριμένη περίοδο. Η ασπρόμαυρη. Τώρα κατεβάζει ο Παθιάκης. Έχει μπροστά τον Γεράνιο. Προσφύση του Κουβάτσου, σηκώνεται, δεν το βάζει. Ούτε τώρα θα μπορέσει να βρουν λύση επιθετικά οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Ζάτας Κυριαζή σε θέση βολής, το χάσε. Και μαζεύει ο Ζωγραφάκης. Κουβάτσος με φόρα, με το δεξί χέρι θα τελειώσει τη φάση. Υπάρχει και φαουλ. 52-53. Ο Κουβάτσος δίνει και πάλι ο προβάδισμα στην έδρα της Μπολόνια. Και έχουμε και μια συμπληρωματική βολή. Μέσα και αυτή, 52-54. Στο συν 2 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ζάτας. Πήρε ο Κουτρουλής. Μασοκώστας το θέλει, το τρίποδο το βάλε. 55-54, μεγάλο σουτ. Έτσι ξεπερίσει αυτό που επίθεσε εδώ ο Μασοκώστας. Και βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Το συν 1 πλέον οι Τέμπελγουλς. Κουβάτσος. Κοντά του Ιφαντής για να του δώσει το screen. Συνεργάζονται οι δυο τους. Γυρίζει με το δεξί, ωραία. Κύλησε η μπάλα. Βασανιστικά κατέληξε εκτός, ενώ πήρε το φάουλ στη συνέχεια από τον τον Παρασκευά. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Κυριακίδης από τη μία και Μανιαδάκης από την άλλη. Παίρνουν τώρα στο παρκέ. Μέσα η πρώτη. Δεύτερη, 55-56. Ήλιο το σκηνικό στα τελευταία λεπτά. Με αρκετές συναλλαγές στο προβάδισμα. Σειρά των φιλοξενούμενων τώρα να περάσουν μπροστά. Ήταν επιλογές ο Γεράνιος, είδε την κίνησή μας ο Κώστα. Φινεί έξω εκείνος. Ένα τρίποντο, δύσκολο. Δώσετε εδώ τον Κυριακίδη. Μπάλα θα περάσει και εκτός.
Συνέχεια τώρα με τους άσπρο μαύρους να βρισκόνται στην επίθεση. 5 και 35 πριν το φινάλε. Μανιαδάκης πάει από τα αριστερά. Ωραία κίνηση, φτάνει μέχρι το τέλος. 55-58. Συγκορυφή όμως ο Κώστας. Παρασκευά σε βάλε πλάτη, αυτός τον Κυριακίδη. Σηκώνεται αυτός για δύο με τη βοήθεια του ταμπλό, σημαδεύει σωστά. 57-58. Και πάλι πλησιάζει στο πόντο γηπεδούχη. Φαντής. Έκανε την προσπίση, αυτός στη γωνία, ζωγραφάκης τώρα. Και τώρα Παθιάκη. Πήρε και το σκηνή περνάει μέσα από δύο, καλάθι και φάουλ. 57-60. Αμένει βολή, κερδίζουν όμως και πάλι την κατοχή άσπρη. Βιάστηκε ο Παθιάκης, άφησε στον Ιφαντή. Ποιος θα περάσει, θέλει να πάει μέχρι το lay-up. Θα κούψαν μόνο, βάλε παίχτες στον Τέμπελγουλς. 3 δευτερόλεπτα, Παθιάκης πετάει την μπάλα όπως όπως. Μάχες εκεί για το rebound, κερδισμένος ο Ιφαντής. Ακόμη επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Μανιαδάκης. Έχασε τον βηματισμό του, έκανε βήματα. 57-60. Λοιπόν το σκορ 4 και 15. Πριν από το τέλος. Μας ο Κώστας είδε κοντά τον Γεράνιο. Παρασκευάς από την κορυφή. Ισοφαρίζει ξανά 60-60. Παθιάκης. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Κάρβουνο. Ήρθε και πήρε ο Ιφαντής. Τον ακολουθεί ο Γεράνιος, ο Μπάτσος. Έχει μείνει με τον Παρασκευά, θα του κλέψει. Και τώρα Κυριακίδης παίζει γρήγορα με τον Ζάτα. Μας ο Κώστας, μπάλα στο πλάι, δεν θα βγει συνεργασία στη συνέχεια. Ιφαντής τρέχει αλλά βγαίνει μπροστά από τον Γεράνιος και κλέβει. Βιάστηκαν εδώ οι φιλοξενούμενοι και το πλήρωσαν τελικά. Παρασκευάς. Υπάρχει φάουλ. Να μετράει ότι έγινε στην εξέλιξη της φάσης. Φάουλ νούμερο 3 αυτό. Για την Virtus Bologna. Κυριακίδης. Με τον Μανιαδάκη πάνω του. Θα πάει στον Ασμέναν. Πολύ ωραία προσπάθεια. 62-60. Δεν φοβήθηκε εδώ ο Κυριακίδης. Να τα βάλει με τον Μανιαδάκη. Τον νίκησε κατά κράτος μπροστά. Πλέον η Τέμπελγουλς. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του μάτς. Ζωγραφάκης. Αλλάζει κατεύθυνση, πιέζεται. Μάτσε στην κορυφή, θέλησε να σηκωθεί για τρεις. Υπάρχει φάουλ. Έχουμε δύο βολές από τα ομαδικά, καθώς συμπλήρωσαν τα 5 οι Τεμπελγουλς. Οι διαιτητές εδώ θεώρησαν ότι δεν πήγε για σουτ. Ο παίχτης της Virtus Bologna. Αυτός η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. 62. 61. Κυριακίδης γυρίζει ωραία το κορμί του, βλέπει, προβάζει πρόσωπο στο καλάθι και εκτελεί κιόλας. 64-61, Κυριακίδης αναλαμβάνει δράση. Τελευταίες φάσεις. Παίρνει στο συν 3 τους Τεμπελγουλς. Θέλει να ισοφαρίσει ο Ιφαντής. Πάμε για να το νιώσω αυτό το σουτ, η μπάλα όμως κατέληξε εκτός. Μας ο Κώστας. Με
βλέπει κανέναν. Γύρω του εκτελεί και το βάζει. Κολλά για δύο πόντου είναι το σουτ. 66-61. Ο Βάτσος θέλει να περάσει. Έσπρωξε την μπάλα στα χέρια του Ποτρότσου. Ναι, έφτασε το εύστοχο σουτ. Παραμένει το 66-61. 1-48 πριν το τέλος. Ψάχνει επιλογές εδώ ο Παρασκευάς. Κυριακίδης, μας ο Κώστας έκανε το κόψιμο. Δεν του κάνει το χατήρι όμως την μπάλα. Θα φτιάξει εδώ. Μανιαδάκης. Σταματάει. Και ψάχνει χώρο. Ο Βάτσος τον κλείνουνε. Πέρασε όμως, έφτασε κοντά, ύψωσε, δεν το βαλέ. Και δεύτερη ευκαιρία χαμένη κι αυτή. Κυριακίδης. 1-15 στο ρολόι. Σάτας αφήνει στον Κυριακίδη. Μας ο Κώστας. Το δεύτερο λεπτό ακόμα για την επίθεση. Παρασκευάς άφησε στο πλάι, Ζάτας για δύο, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Μανιαδάκης. Κάνει το φάουλ από τον Κυριακίδη, αλλά έχουν γίνει ήδη τα πέντε ομαδικά. Αυτό του λέει τώρα ο Γεράνιος, ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό το φάουλ. Στη γράμμη λοιπόν ο Μανιαδάκης. Θα μπει μέσα η πρώτη. '66-62. Είμαστε τώρα για την δεύτερη. 66-63. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Φάουλ τώρα πάνω στον Μασο Κώστα. Ήταν το τέταρτο ομαδικό. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Κυριακίδης. Μασο Κώστας. Παρασκευάς πέρασε. Ωραία, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν τελειώνει καλά όμως. Και συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Ζάτα, πρέπει να έχει γίνει. Και νέες βολές τώρα για την Δίρη της Μπολόνια, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Χάνει την πρώτη ευκαιρία ο Μανιαδάκης. Παραμένει το 66-63. Θα βάλει την δεύτερη βολή, 66-64. Παρασκευάς, δέχεται το φάουλ. Και σειρά τώρα του Παρασκευά να πάει στη γραμμή. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα. Θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς οι αμφότερες έχουν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Η πρώτη. Μαξιλαράκι. Τριών ποντών τώρα για τους Τέμπελγουλφς. 67-64. Χάνει την δεύτερη. Φαντής. Μπαλά στο πλάι. Κατέβασε το χέρι του εκεί ο Γεράνιος. Και έκανε το φάουλ. Δύο βόλες τελικά, πατούσε γραμμή, αυτό ήθελα να δω. Πατούσε γραμμή ο Παθιάκης. Στα 21,7 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Βάζει την πρώτη. 67-65. Έξω η δεύτερη. Ο Κώστας παίρνει το φάουλ. Αυτό είναι Μανιαδάκη. Ο
υπάρχει ένα θεματάκι με το χρονόμετρο το οποίο πρέπει να κύλησε και μετά το σφύριγμα. Καλή ο ρεφερί με την γραμματεία. 3 δευτερόλεπτα έχουν περάσει. Οπότε το ρολόι θα ξεκινήσει να μετράει αντίστοιχα μετά το πέρας των 3 δευτερόλεπτων που έχουν χαθεί. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μασόκο στα 68-65. Μέσα και η δεύτερη με περίσσια το ψυχραιμία. Εκτελεί 2 ευστοχές βολές, 69-65, Μαξεραλέκη 4 πόντων πλέον για τους Τέμπελγουλς και έχουμε και time out. 18,4 τώρα στο ρολόι, 7, 69, 65 το σκορ. Στο σύν 4 πλέον οι Τέμπελγουλς με τις 2 ευστοχές βολές που μας έκοψαν νωρίτερα. Παθιάκη σπήρε το τρίποντο, επιθετικό λοιπόν του Μανιαδάκη. Σηκώνεται αυτός από τη γωνία, έχει πατήσει όμως την πλαϊνή γραμμή. Και κάπως έτσι νομίζω πως τα πράγματα παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο τους. Οι Τέμπελγουλς θα πανηγυρίσουν την απόψινη νίκη τους και θα είναι και εκείνοι που θα συνεχίσουν την πορεία τους στο κύπελλο και μαζί με την Πρεσόφ θα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Φινάλ λοιπόν 69-65, οι Τέμπελγουλς θα επικρατήσουν κοντά στην Δίπτους Μπολόνια.